και από το λιανικό εμπόριο στην περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων. Πάμε στο Ρέθυμνο, καθώς εκεί στην περιοχή ενεργοποιούνται οι σταθμοί βοήθειας. Θα έχουμε μια συζήτηση με την αρμόδια αντιδήμαρχο παιδείας και ιατρό βέβαια, την κυρία Άννα Ελευθεριάδου Γκίκα. Κυρία Ελευθεριάδου, καλησπέρα από Ηράκλειο. Καλησπέρα. Ενεργοποίηση λοιπόν σταθμών βοήθειας στο Ρέθυμνο, προκειμένου να υπάρξει μια υποστήριξη πολιτών και ανθρώπων που έχουν ανάγκες και που έχουν την ανάγκη βοήθειας από όλους μας κατά τη διάρκεια της πανδημίας και του κορονοϊού. Να γίνουμε λίγο πιο συγκεκριμένοι. Ναι, και δεν μένουμε μόνο σε αυτά. Ναι. Εμείς την πρώτη περίοδο της πανδημίας, την άνοιξη, τον Μάρτιο, κάναμε μια σειρά από δράσεις και πήραμε πρωτοβουλίες. Τότε είχαν πει όλοι ότι ήταν πρωτοποριακές. Που φάνηκε ότι όντως υπήρχε λόγος να γίνουν και γι' αυτό το λόγο εννοείται ότι τις επαναλαμβάνουμε και τις επεκτείνουμε. Δηλαδή, πέρα από τη τηλεφωνική γραμμή βοήθειας αμοιβώς του Δήμου μας, όπου μπορούν οι δημότες να απευθύνονται από το πρωί μέχρι το βράδυ και τα Σαββατοκύριακα, με αιτήματα πάσης φύσεως. Δηλαδή, για παράδειγμα, έχουμε ένα δίκτυο από εθελοντές γιατρούς που τους ευχαριστώ και δημόσια για το χρόνο που αφιερώνουν. Που είναι στη διάθεση των στελεχών της κοινωνικής υπηρεσίας για να μεσολαβούμε και να παρέχουμε μια συμβουλή ή μια κατεύθυνση όταν ένας δημότης δεν μπορεί να βρει τον οικογενειακό του γιατρό ή όταν δεν μπορεί να βρει τον νεοτή. Έχουμε μια διασύνδεση με το Κέντρο Πρόληψης και ξεκινάμε μια στήριξη ψυχολογική με συνεδρίες διαδικτυακές, εννοώ με σύνολο συνεδριών, όχι με μια απλή συνάντηση, που πάλι προσφέρουμε στους δημότες μας όταν χρειάζεται και βέβαια μεταφέρουμε πράγματα όταν χρειαστούν, τα φάρμακά τους, ενδεχομένως τρόφιμα, ειδικά στους ηλικιωμένους που είναι σωμάτιο ψηλού κινδύνου και καλά να μην βγαίνουν και σε οποιονδήποτε άλλο χρειαστεί, άτομα με ειδικές ανάγκες, σε συμπολίτες μας που μπορεί να μην είναι χρήστες, ωφελούμενοι τη βοήθεια στο σπίτι, αλλά σε συγκεκριμένη περίοδο είναι μοναχικοί και δεν έχουν. Οπότε, κυρία Ελευθεριάδα, αυτό που καταλαβαίνω εγώ είναι ότι υπάρχει μία σύμπραξη κοινωνικών λειτουργών, ψυχολόγων και υγειονομικών, προκειμένου να βοηθηθούν, βεβαίως, να βοηθηθούν κάποιοι άνθρωποι που έχουν ανάγκη. Οπότε, ένας ηλικιωμένος ο οποίος έχει πρόβλημα, σηκώνει το τηλέφωνο και απευθύνεται σε μία. Από τις τρεις δομές. Και στη τηλεφωνική γραμμή βοήθειας, αλλά έχουμε κάνει τρεις σταθμούς έκτακτης βοήθειας από την προηγούμενη, σας λέω, καραντίνα του Μαρτίου. Τους ξαναενεργοποιήσαμε αυτούς τους τρεις σταθμούς και καλύπτουμε σε όλο το μήκος την πόλη μας, από ανατολικά μέχρι δυτικά. Οπότε ξέρει ο κάθε δημότης, ανάλογα με το που μένει, που μπορεί να απευθυνθεί, να πάρει ένα τηλέφωνο και να ζητήσει βοήθεια. Συνεχίζουμε βέβαια να συλλαγογραφούμε τα φάρμακα σε όλους τους ωφελούμενους μας και του βοήθεια στο σπίτι, αδιαλείπτως και τον καφή. Και επίσης, αυτό που κάναμε την άνοιξη το ξανακάνουμε, δηλαδή βοηθάμε τον ΕΟΠΗ, τα φάρμακα υψηλούς κόστους που παίρνουν οι καρκινοπαθείς, που παίρνουν κάποιοι ασθενείς με σκλήρυνση κατά πλάτα, με συστηματικά νοσήματα όπως οι ρευματοπάθειες, αναλαμβάνουμε και να τα συνταγογραφήσουμε με τη βοήθεια της ΦΟΜΗ. Αλλά και να τα μεταφέρουμε στο σπίτι. Γιατί με τις συγκεκριμένες συνθήκες και με το να μπαίνει ένα-ένα στις υπηρεσίες, οι άνθρωποι αυτοί δεν είναι σε θέση να περιμένουν στις ουρές και να ταλαιπωρούν. Σωστά, σωστά. Το κάνουμε λοιπόν αυτό. Το Μάρτιο φέραμε και τα φάρμακα από το Ηράκλειο όσες φορές χρειάζεται. Αυτό φάνηκε ότι ήταν πραγματικά προς ωφέλεια των. Κυρία Ελευθεριάδου. Ερώτηση σε σχέση με το πρώτο lockdown, την περίοδο του Μαρτίου-Απριλίου. Τα τηλεφωνήματα, οι κλήσεις για βοήθεια έχουν αυξηθεί τώρα τις τελευταίες μέρες? Για την ώρα, ώρα δεν έχουν αυξηθεί. Όπως ξέρετε, είμαστε στην ευλογημένη θέση να είμαστε προνομιακός τόπος σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα. Και αυτός είναι και ο λόγος, πρέπει να σας πω, που εμείς δίνουμε βαρύτητα και σε παράλληλες δράσεις. Δηλαδή, αυτό που κάναμε το Μάρτιο είναι να κάνουμε μια ανοιχτή βιβλιοθήκη σε ένα κεντρικό σημείο της πόλης, όπου με τη συνεργασία της Δημόσιας Βιβλιοθήκης Ρεθύμνου φτιάξαμε ένα μικρό σημείο βιβλιοθήκης με 500 τίτλους, όπου ελεύθερα, χωρίς να καταγράφεται καν πουθενά, μπορεί κανείς στην αυλή του κέντρου νέων, στην καρδιά της παλιάς πόλης, να έρθει, να πάρει, να δανειστεί ελεύθερα ένα βιβλίο. Μάλιστα. Και να αφήσει επίσης ένα βιβλίο αν θέλει και δεν το χρειάζεται πια, για να το πάρει κάποιος άλλος.
Αυτό λειτουργήσε πάρα πολύ καλά και το ξαναξεκινήσαμε και πάλι. Επίσης, αυτό που λειτουργήσε πάρα πολύ καλά και το ξανακάνουμε, είναι προσπαθήσαμε διαδικτυακά να ενισχύσουμε με όποιο τρόπο μπορούμε τους δημότες μας. Δηλαδή, είχαμε φτιάξει μία ιστοσελίδα, μέσα στην ιστοσελίδα του Δήμου Ρεθύμνης, όπου οι εκπαιδευτικοί των δημοτικών από πρώτη μέχρι έκτη και την νηπιαγωγή μας από τη Δημοτική Ενότητα Ρεθύμνου μας δίναν υλικό και ανεβάζαμε καθημερινά, δίνοντας στους γονείς έναυσμα και ιδέες για το πώς να αποσχολούν δημιουργικά τα παιδιά σε διάφορες εκφάνσεις της δραστηριότητάς τους. Δηλαδή και μέσα ακόμα και γυμναστική, κατασκευές, εικαστικά, αλλά και γνωστικά αντικείμενα. Μάλιστα. Αυτό λοιπόν που τώρα δεν χρειάζεται, διότι τα δημοτικά και τα νηπιαγωγεία διαδικτυακά θα δουλεύουν, το ξεκινάμε από αύριο και το κάνουμε με νέες ενότητες για τους δρεσκονηπιακούς σταθμούς, όπου πάλι ανάλογα με την ηλικία από 18 μηνών μέχρι 2,5 και από 2,5 μέχρι 4, οι βρεφονιπιακοί μας σταθμοί, το δυναμικό τους που είναι πολύ ωρεξάτων και ομολογώ ότι με ενθουσίασε το γεγονός ότι μόνοι τους μου το πρότειναν, θα μας δίνουν υλικό να ανεβάζουμε καθημερινά σε αυτή την ιστοσελίδα και θα μπορούν οι γονείς εκεί να βρίσκουν δημιουργικές ιδέες να απασχολούν τα παιδιά. Μάλιστα, κυρία Ελευθεριάδου, βέβαια. Και ελπίζουμε να βρει ανταπόκριση αυτή η πολύ ξεχωριστή πρωτοβουλία. Θα βρει γιατί είχε βρει και την άλλη φορά και στην ουσία εγώ πάω στην πεπατημένη. Είδαμε όμως ότι... Μάλιστα. Κυρία Ελευθεριάδου, βέβαια, να σας ευχαριστήσουμε. Που έχουν θέσει την εφαρμογή. Προσπαθούμε επίσης να συνεχίσουμε τα τμήματα της συναντήσεις των γονέων διαδικτυακά. Κυρία Ελευθεριάδου, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Καλό σας βράδυ.